Μάλιστα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα, κυρία Χιλέως. Αν επιτρέπετε, το πρώτο μέρος που έχει πει είναι απαράδεκτο, να μην μπορώ να το χαρακτηρίσω ακόμα δολοφονικό. Δεν μπορεί να οθεί κάποιος επειδή είναι ιεράρχης, ότι υπάρχουν και άλλες μεθόδοι θεραπείας. Και είδαμε το τσαρλατσανισμό που επικράτησε και χάθηκαν ζωές με αυτές τις μεθόδους. Και ιδιαίτερα ένας λόγος που μας ενοχλά σαν πλατανιστάς, ξέρετε ποιος είναι? Εμείς έχουμε χάσει 53 άντρες από τη μη χρήση μάσκας. Προσέξτε, και για μας είναι πολύ ευαίσθητα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί κανένας ιεράρχης να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα χειρίζεται το κράτος, οι γιατροί, οι επιστήμονες μας στην πανδημία. Κύριε Χιλέως, εσάς τι σας όθησε να στείλετε αυτή την επιστολή? Ακριβώς θεωρείτε ότι τέτοιου είδους κηρύγματα κάνουν κακό, ειδικά στην εκκλησία που είναι μιας ηλικίας και άνω, όσοι ακούνε αυτά που ακούνε? Κοιτάξτε τώρα, όποιος παίρνει ένα μικρόφωνο στο χέρι του, σε οποιοδήποτε χώρο, θα μπορεί να εκφέρει άποψη επιστημονική. Εδώ μιλάμε για θρησκεία και είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και βαθιά πιστοί στη θρησκεία μας. Περιορίστου στα καθήκοντα που αφορούν το θρησκευτικό σου καθήκον. Δηλαδή, εγώ τώρα, αν πω στην εκκλησία και πάρω το μικρόφωνο, επειδή μου αρέσει το ποδόσφαιρο, θα ξεκινήσω να υμνώ, ξέρω εγώ, ποδοσφαιρικά ομάδες. Δεν γίνονται. Ναι. Είναι για μας. Και ξέρετε, δεν θα το επιτρέψουμε ξανά. Είμαστε στα όρια μας. Και θέλω να καταλάβει και οι ιεράρχες και οι υπόλοιποι ότι δεν έχει κανένα το δικαίωμα να παρασέρνει τους γονείς μας, τους παππούδες μας, τους συγγενείς μας στο θάνατο. Τέλος αυτή η ιστορία. Η πλατανιστάσα είναι στην Μητρόπολη Μόρφου, κ. Χιλέως? Ναι, είμαστε στα όρια της Μητρόπολης Μόρφου. Δεν μπορεί να λέει, για παράδειγμα, της μητέρας μου ότι το εμβόλιο περιέχει ιστούς από νεκρά παιδιά. Για το όνομα του Θεού. Ποιος είπε αυτό στη μητέρα σας, κύριε Χιλέως? Αυτό το είπε στην εκκλησία ο συγκεκριμένος. Είναι πράγματα τα οποία καλόν θα ήταν να αποφεύγονται. Εμείς δεν, εγώ προσωπικά, δεν με ενδιαφέρει αν θα εμβολιαστεί ή αν δεν θα εμβολιαστεί ο συγκεκριμένος ή η συγκεκριμένη ιεράρχη. Πρόβλημά τους. Αυτό που εμείς ζητούμε να σεβαστούν και τη δική μας επιθυμία λόγω του ιστορικού, να μην καταφθάνουν στους ναούς χωρίς μάσκες. Και δεν θα επιτραπεί όποιος και να είναι αυτός ξανά να μπει στην εκκλησία του χωριού μας χωρίς μάσκα ή να εκφωνήσει παρομοίας φύσεως λόγων, ο οποίος είναι, σας λέω, φτάνει τα όρια σε πολύ επικίνδυνα πράγματα. Κύριε Χιλέως, για το παράδειγμα μας δώσατε, που είναι και σημαντικό για να το εξελίξουμε αυτό με τη μητέρα σας, που έχει ακούσει αυτό που της έχει λεχθεί. Από τα αυτιά που, από το στόμα που ακούει, για παράδειγμα. Εσείς τώρα έχετε πείσει τη μητέρα σας να εμβολιαστεί? Η μητέρα μου είναι εμβολιασμένη. Ναι. Και όλος ο κόσμος εμβολιασμένος. Τώρα αυτά, και τι συμβαίνει, λέει τώρα, τι θα κάνουμε τώρα που μας εβάλαν το? Δηλαδή, δεν μπορεί να προκαλεί αναστάτωση σε τέτοιες ηλικίες. Ναι. Δεν μπορεί, επειδή να εκμεταλλεύεσαι την πίστη των ηλικιωμένων για να μεταδίδεις εκτός πίστης θεωρίες. Αυτά τα πράγματα είναι, πώς να τα πω, είναι σε ολοκληρωτικά καθεστώτα που συμβαίνουν. Ναι. Άρα, κυρία Χιλέως, έχετε στείλει αυτή την επιστολή και αναμένετε, ενίδη καταγγελίας, σήμερα που συνέρχεται και όλας η Ιερά Σύνοδος, διότι διαβάζαμε δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου ότι έχει σειρά καταγγελιών για διάφορους κληρικούς. Αναμένετε κάποια απάντηση? Βέβαια, θα ήθελα μια. Ξέρετε, δεν είμαστε χρέκακοι, ούτε και θέλουμε εμείς τις τιμωρίες και τα. Δεν μπορεί να απειλά όμως τον ιερέα κανένας ιεράρχης του χωριού μας ότι θα έχει επιπτώσεις στον μισθό του ή θα τον μεταθέσει από το χωριό, επειδή εφαρμόζει ακριβώς τον νόμο. Λέει στους πιστούς να φορούν μάσκα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, κύριε Χιλέως, προέκυψε και αυτό την περασμένη Δευτέρα? Ναι, βέβαια. Έχουν απειληθεί ότι θα καθαιρέσει διάκονος. Έχει απειλήσει τον ιερέα μας, διάκονος της Μητρόπολης Μόρφου, ναι, ότι θα καθαιρέσει τον ιερέα μας, θα του περικόψει τον μισθό του ή θα τον μεταθέσει. Τώρα, ξέρετε, οι ιερείς
είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι οικογενειάρχες. Δεν μπορείς να τρομοκρατήσεις τον άνθρωπο ότι θα του κόψεις και πώς θα ζήσει την οικογένειά του άνθρωπου. Δηλαδή φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Και αυτό γιατί ζήτησε από πιστούς να φορέσουν τη μάσκα τους. Ναι. Τόσο απλά, δηλαδή θα καθαρίσω και την επιτροπή, λέει, θα σας καθαρίσω όλους. Μα πού είμαστε, μα δηλαδή φτάνουμε σε πολύ επικίνδυνα σημεία. Και ξέρετε, καλά κάνετε και τα μέσα να βρείτε έναν τρόπο να, τέλος πάντων, να καταλαγιάσει αυτό το μένος που υπάρχει. Δεν είναι θέση της εκκλησίας, δεν είναι η εκκλησία χώρος για να ασκεί δικές προσωπικές εμμονές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κύριε Αχιλλέα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.